Και επίσημα πλέον ο Μάτιο Βαλμπουενά θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και την επόμενη σεζόν. Ο μαέστρο του Ολυμπιακού με 32 μάτς, 8 γκολ και 23 ασίστ, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η σεζόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Πειραϊκή ΠΑΕ μέσω των social media. Ο Βαλμπουενά στα 35 του πραγματοποιήσε την πιο μεστή σεζόν της καριέρας του, ενώ στο νέο του συμβόλαιο προβλέπονται τόσο προσωπικοί στόχοι με γκολ, ασίστ, αλλά βεβαίως και οι στόχοι της ομάδας όσον αφορά το πρωτάθλημα, το κύπελο αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Ουσμαΐν Μπα, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023. Ουσιαστικά, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν τα τυπικά και σύντομα ο νεαρός στόπερ αναμένεται να κληθεί στα γραφεία της ΠΑΕ για να πέσουν οι υπογραφές. Ο Μπα, ο οποίος ξεκίνησε τη σεζόν στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν και από εκεί και πέρα δεν είχε ξανααγωνιστεί, το τελευταίο δίμηνο έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και βεβαίως είναι δεδομένο πως η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανέβει. Πρωταθλητής και στα εισιτήρια ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι με διαφορά πρώτος και στο σύνολο αλλά και στον μέσο όρο, έχοντας μάλιστα μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι είχαν και δύο μάτς και κλεισμένο των θυρών, εκ των οποίων το ένα, το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός σε 11 αγώνες της κανονικής περίοδου έκοψε 266.511 εισιτήρια, με μέσο όρο δηλαδή 24.228. Αξίζει να πούμε ότι τα 22.000 είναι διαρκείας. Όσον αφορά την αναμέτρηση απέναντι στην Wolves, και βεβαίως μιλάμε για την revenge, καθώς το πρώτο παιχνίδι για την φάση των 16 του Europa League θα γίνει στο Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός θα έχει την συμπαράσταση περίπου 1.500 οπαδών του, σαφώς λιγότερους από αυτούς που είχε στο Emirates. Μην ξεχνάμε όμως ότι το γήπεδο της Γούλου στο Μολυνό χωράει 32.000 θεατές, όσους δηλαδή και το Καραϊσκάκι, ενώ το Emirates 60. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ενημέρωσε πως θα δώσει προτεραιότητα στους κάτοχους διαρκείας για την εξασφάλιση εισιτηρίου, προκειμένου για ακόμα ένα ματς οι φίλοι της ομάδας να βρεθούν στο πλευρό τους.